Έχουμε το διορισμό του κύριου Παπά σε μια λογική την οποία εσείς έχετε κριτικάρει με κάθε τρόπο το προηγούμενο διάστημα, την λογική της οικογενειοκρατίας. Πολλές φορές από το βήμα της Βουλής ο Πάνος Καμένος έχει κατηγορήσει την αξιωματική αντιπολίτευση. Έτσι είναι και για τα προηγούμενα χρόνια και για αντίστοιχες επιλογές. Και τώρα φαίνεται ότι ακόμα και αν σας ενοχλεί μια τέτοια λογική, κάπως την παραβλέπετε. Θα σας πω. Κοιτάξτε, κάθε φορά πρέπει να βλέπεις ποιο ήταν το προεξάρχον κριτήριο με το οποίο διορίστηκε κάποιος για να καταλαβαίνεις αν πράγματι ήταν ζήτημα οικογενειοκρατίας ή ήταν ζήτημα πολιτικής αναγκαιότητας. Δεν το αναγνωρίζετε αυτό το κριτήριο, δεν το αναγνωρίζετε στο παρελθόν παρόλα αυτά. Στον ΟΑ, κοιτάξτε, στη Νέα Δημοκρατία. Ήταν συλλήβδινη η καταδίκη όπου, αυτών των περιπτώσεων. Όπου, ακριβώς, ναι, αλλά ήταν και συλλήβδινη περιπτώσεις. Δηλαδή, όποιος πάει να απαριθμίσει θα χάσει το λογαριασμό. Άρα λοιπόν εκεί ήταν σύστημα. Εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι καν σύστημα, είναι μια αναγκαιότητα πολιτική. Γιατί είναι πολιτική η αναγκαιότητα, θα σας πω για ποιο λόγο. Ο ΟΑΣΘ, δηλαδή ο οργανισμός εκείνος που έπρεπε να ελέγχει τα τεκτενόμενα στον Οργανισμό Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης που δεν το έκανε, ο ΣΑΣΘ από την άλλη μεριά που έπρεπε να ελέγχει τον ΟΑΣΘ, δεν το έπρατε όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Ο ΟΑΣΘ ανεξέλεγκτος έκανε αυτά τα οποία έκανε σε ζημία και του ελληνικού δημοσίου αλλά και του καταναλωτικού κοινού και έπρεπε, εφόσον υπάρχει αντιπαλότητα στην διάδοχη κατάσταση, να βρεθεί όχι απλώς ένας συγκοινωνιολόγος ο οποίος θα πάρει το τιμόνι, αλλά κάποιος άνθρωπος με ιδιαίτερη πολιτική πυγμή, ο οποίος θα μπορεί να φέρει σε πέρας αυτές τις αντιπαλότητες. Χωρίς συγκοινωνιολόγο όμως, από το. Υπάρχουν, μην ανησυχείτε, υπάρχουν, επειδή το γνωρίζω το ζήτημα, μέσα εκεί υπάρχουν τουλάχιστον 6-7 συγκοινωνιολόγοι. Στο ΔΣ. Άρα λοιπόν δεν θα υπάρχει. Όχι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Στους υπαλλήλους. Ναι. Στους υπαλλήλους. Εσείς διορίσατε κάποιους υποψήφιους βουλευτές δικού σας μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Βολέψατε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είχαν μείνει εκτός κοινοβουλίου. Εμένα δεν μου αρέσει ο όρος βόλεμα. Αλλά με τι προσόντα μπήκαν αυτοί οι άνθρωποι στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ξέρετε, κύριε Μαυράκη, για να το δούμε καθαρά, σας κάνουν κριτική γιατί στο ΔΣ βρίσκονται πολιτευτές σας. Ναι. Γι' αυτό το λόγο σας κάνουν κριτική. Ναι, λοιπόν. Ότι θα μπορούσαν να διοριστούν άνθρωποι οι οποίοι έχουν εμπειρία στον χώρο, είναι αρμόδιοι, έχουν σχέση με τις συγκοινωνίες, είναι συγκοινωνιολόγοι. Ο κύριος Αργυρόπουλος έχει σχέση με τις συγκοινωνίες, η κυρία Γιάννη έχει σχέση με τις συγκοινωνίες. Ακούστε με κάτι, ακούστε. Καταρχήν, οι επιλογές γίνονται από το ίδιο το κίνημα κεντρικά. Τώρα, άρα έχετε ποσοστό σας, δηλαδή, ή θα τοποθετηθούν μέσα στους οργανισμούς αυτούς. Όταν μας ζητάτε, δεν υπάρχει καμία ποσόστοση. Τότε γιατί. Αλλά όταν όμως διορίζονται κάποιοι άνθρωποι. Πείτε. Όταν όμως διορίζονται κάποιοι άνθρωποι σε ένα διοικητικό συμβούλιο, προφανώς και ερωτώνται οι δύο κομματικοί σχηματισμοί. Μάλιστα. Μήπως έχουν κάποιους ανθρώπους από την δεξαμενή τους που μπορούν να βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Είναι προφανές. Και πώς μπορούν αυτό να βοηθήσουν, πείτε μας πάλι. Καθόλου... Ο κύριος Αργυρόπουλος και η κυρία Γιάννη, πώς μπορούν να βοηθήσουν τον ΟΑΣΤ να βγει από τα δύσκολα. Θέλω να ξεκαθαρίσετε το εξής στο μυαλό σας. Εκεί δεν μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι απαραίτητα πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία από το συγκοινωνιακό έργο. Μπαίνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τη διάθεση, χωρίς εξαρτήσεις από το αμαρτωλό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, δηλαδή του ΣΑΣΤ και του ΟΑΣΤ, χωρίς εξαρτήσεις από αυτό, να βάλουν το χέρι επί των τύπων των ύλων. Οι συγκοινωνιολόγοι υπάρχουν μέσα στη δομή και του ΣΑΣΤ και του ΟΑΣΤ. Ξέρετε τι συμβαίνει. Δεν λείπουν συγκοινωνιολόγοι. Λείπει η ηγεσία του οργανισμού. Δηλαδή το πρόβλημα εκεί πέρα, να σας δώσω να καταλάβετε, επειδή πιθανόν να μην το γνωρίζετε. Ναι. Στον ΣΑΣΤ και στον ΟΑΣΤ, όπως είχαν διαμορφωθεί τα προηγούμενα χρόνια και κατασπάρασαν εκατομμύρια από το δημόσιο κορβανά, εις βάρος του ελληνικού δημοσίου, εις βάρος των φορολογουμένων πολιτών και εις βάρος των καταναλωτών, χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες, κλέβοντας οχηματοχιλιόμετρα, αυτοί δεν ήταν επειδή δεν ήταν συγκοινωνιολόγοι και το κάνανε αυτό, αλλά επειδή είχαν μια διαφορετική πολιτική βούληση. Στη δικαιοσύνη, λοιπόν, να αναλάβει το έργο της με τις σοβαρές καταγγελίες που κάνετε τώρα. Εδώ σου μιλάω για άλλο θέμα. Του στείλαμε ήδη. Εγώ σου μιλάω για ηθική και αξιοκρατία. Δεν του έστειλαν όμως οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεν θέλετε να τα ακούσετε.
Αφήστε να σα ρωτήσω. Δεν θέλω να τα ακούσετε όμω. Δεν το ακούμε, κύριε Μαυραγκάκη. Εφόσον λοιπόν εσεί θέλετε να καθαρίσετε το πεδίο. Εγώ σα ακούσαμε και οι δύο, κύριε Μαυραγκάκη. Εφόσον λοιπόν εσεί έρχεστε, όπω λέτε πολύ σωστά, να καθαρίσετε το τοπίο από όλο αυτό το οποίο εσεί καταγγέλλατε ότι συνέβαινε όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνάδει. Όχι καταγγέλλουμε, είναι αποδεδειγμένο. Είναι αποδεδειγμένο. Συνάδει αυτή η επιχείρηση. Δηλαδή, με συγχωρείτε, εσείς δεν το ξέρετε αυτό. Εσείς δεν το γνωρίζετε αυτό. Συγγνώμη. Εσείς, κυρία Παπαδημητρίου, δεν το γνωρίζετε αυτό. Έχουμε μπροστά μας. Από το ρεπορτάζ που κάνετε, το καλό ρεπορτάζ σας από τη Θεσσαλονίκη. Δεν το γνωρίζετε. Έχουμε μπροστά μας και τη δικαιοσύνη που θα αποφασίσει για όλα αυτά, κύριε Μαυραγκάκη. Εγώ δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω να πάρω θέση. Ξέρετε την απόφαση τη δικαιοσύνη για αυτό που λέω. Ρεπορτάζ έχουν γίνει. Τα πράγματα τα ξέρει και ο κόσμο Θεσσαλονίκη και οι άνθρωποι ζουν. Είναι καλά. Καλά τα πράγματα. Μου ζητάτε εγώ να πάρω απόφαση αυτή που θα πάρει η δικαιοσύνη. Αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Όχι, δεν θέλω να πάρω την απόφαση. Πετε μου, αν προσέφεραν στο λαό τη Θεσσαλονίκη. Εγώ σα ρωτώ κάτι. Δεν προσέφεραν οι προηγούμενοι. Συγγνώμη, να τελειώσει την ερώτησή μου. Δεν προσέφεραν αυτή. Γιατί δεν προσέφεραν, ξέρετε. Γιατί δεν προσέφεραν. Γιατί δεν προσέφεραν, ξέρετε. Τελείωσαν αυτοί. Έφυγαν. Πάμε στη νέα εποχή. Στη νέα εποχή. Και αν έχουν κλέψει χιλιόμετρα όπω λέτε και τα λοιπά. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Εάν πρέπει κάπου να επικροτούμε την κυβέρνηση, παρά το ότι η κεντρική γραμμή κάποιων μπορεί να είναι να μην την επικροτούν, θα πρέπει να την επικροτούμε. Λέω λοιπόν, σταμάτησε κάτι το οποίο γινόταν εις βάρος των καταναλωτών της Θεσσαλονίκης και των συνανθρώπων μας εκεί. Σταμάτησε. Λοιπόν, πάμε σε μία νέα μέρα. Ωραία. Αυτό το οποίο σταμάτησε, σταμάτησε επειδή θέλουμε να κάνουμε μία διαφορετική πολιτική καθοδήγηση σε αυτό το κομμάτι που λέγεται συγκοινωνία της Θεσσαλονίκης. Να έχουν και αυτοί οι άνθρωποι συγκοινωνίες επιτέλους. Ναι. Λοιπόν, για αυτό το πράγμα δεν χρειάζονται απλώς συγκοινωνιολόγοι, χρειάζονται κάποιοι άνθρωποι με πολιτική βούληση. Αυτούς βάλαμε. Ωραία. Άρα, συνάδει όμως σε αυτή την ηθική που εσείς θέλετε να φέρετε και θέλετε, θέλετε και να αλλάξετε, να καθαρίσετε το τοπίο. Και εμείς μαζί σας, οτιδήποτε είναι προς όφελος των πολιτών, φυσικά μαζί σας. Αλλά συνάδει ηθικά η τοποθέτηση του πατέρα του Υπουργού. Αυτό σας ρωτάμε. Του πατέρα του Υπουργού και των μέλλον των δικών σας, που δεν έχουν καμία σχέση. Σας το ξανάπα, θα το πω άλλη μία φορά. Ναι. Άλλη μία φορά θα το πω, μήπως και το καταλάβουμε. Λέω λοιπόν, δεν ήταν προεξάρχον κριτήριο αυτό. Σας επαναλαμβάνω. Εκεί έπρεπε να πάει ένας άνθρωπος ο οποίος να έχει την πολιτική πυγμή και την πολιτική καθαρότητα να πει τα πράγματα με το όνομά τους και να αντέξει στις πιέσεις που θα υπάρξουν. Άρα λοιπόν, όλοι οι διορισμοί εφ' εξής, σε θέσεις τέτοιες κρατικών διοικήσεων κρατικών υπηρεσιών θα πρέπει να γίνονται βάσει των κομματικών μηχανισμών. Δεν είναι μηχανισμών. Οποιοσδήποτε διορισμός αυτός, κύριε Υποφαντή. Ναι, νομίζω πως είστε ευφυής άνθρωπος και νομίζω πως καταλαβαίνετε και αυτό που λέω. Και εγώ ρωτώ δεν για ηθική και αξιοκρατία. Οποιαδήποτε κατάσταση. Ναι, δεν ήταν οποιαδήποτε κατάσταση εκεί πέρα. Ήταν μια κατάσταση και συνεχίζει να είναι μια μελανή κατάσταση που ούτε καν πήγαν στην παράδοση παραλαβή. Να δώσουν τα στοιχεία που έπρεπε. Πήγαν και δεν τα έδωσαν. Και είπαν, καλέστε μας να τα δώσουμε. Ωραία, κύριε Μαυραγκάκη, λέτε και επαναλάβατε και το καταλάβαμε όλοι πάρα πολύ καλά ότι χρειαζόταν ένας άνθρωπος που θα έχει πολιτική πυγμή για αυτή τη θέση. Μήπως αυτό συνδέεται. Ειδικά εκεί. Ναι, συνδέεται με αυτό που έλεγε λίγο νωρίτερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε η κυρία Διαμάντο Μανολάκο ότι εσείς θέλετε να καθαρίσετε εντός εισαγωγικών τον ΟΑΣΤ για να τον, για να τον ιδιωτικοποιήσετε αργότερα. Ότι είναι η ενδιάμεση κατάσταση. Μα εμείς τον κρατικοποιούμε. Ναι. Για να τον ιδιωτικοποιήσετε ξανά, ναι, αυτό έλεγε η κυρία Μανολάκο. Κάποιοι μας εντάξει, αυτό τώρα αγγίζει άλλα όρια, δεν θέλω εγώ να επισέλθω εκεί. Εμείς μόλις το κρατικοποίησαμε πάντως. Ναι. Ωραία. Πάρα πολλά ερωτήματα εδώ για το θέμα των διορισμών. Έχετε από τηλεθεατές που λένε ότι και μέσα στους ανεξάρτητους Έλληνες έχετε στελέχη τα οποία δεν πολιτεύτηκαν, αλλά έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν και κυρίως από τη Θεσσαλονίκη τέτοιου είδους καταστάσεις. Επιλέξατε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση απολύτως με το αντικείμενο και ούτε πολιτική πυγμή. Αυτό μας λένε τηλεθεατές, μάλλον από τη Θεσσαλονίκη, που ξέρουν πολύ καλά τα των ανεξάρτητων Ελλήνων, να ξέρετε ως γενικό σχόλιο. Έτσι. Απλά σας λέω, όταν μιλάμε για θέματα ηθικής και αξιοκρατίας, εσείς θα πρέπει να δίνετε το παρόν με πολύ δυναμικό τρόπο και όχι με διορισμούς σε διοικητικά συμβούλια κομματικών στελεχών πολιτευτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ουδεσία. Ήμουν απόλυτα επεξηγηματικός και νομίζω κατανόησαν όλοι. Ωραία. Και ένα κλείνοντας, κύριε Μαυραγκάκη, για να φτάσουμε και στην ουσία, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία για την καθημερινότητα των πολιτών της Θεσσαλονίκης. Τα σχέδια, ένα χρονοδιάγραμμα του πλάνου για τον ΟΑΣΤ, ποιο είναι, ας πούμε, το επόμενο. Ποια είναι η προτεραιότητα του κύριου Παπά. Είστε σε θέση να γνωρίζετε, κοιτάξτε, φαντάζομαι. Οπωσδήποτε το ημέρα κατά ημέρα, δηλαδή το καθημερινό πρόγραμμα το οποίο θα ορίσει ο κύριος Παπάς,
Αυτό θα το ορίσει ο ίδιος. Η πολιτική κατεύθυνση που έχουμε δώσει και εγώ αλλά και κυρίως ο Υπουργός είναι προς την κατεύθυνση όσο πιο γρήγορα να γίνει η εκαθάριση, γιατί πρώτα πρέπει να γίνει η εκαθάριση του παλαιού οργανισμού και στη συνέχεια να περάσουμε στην διάδοχη νομική κατάσταση, την οποία ο νόμος έχει ορίσει πλέον, που είναι ο ΟΕΣΘ και ο ΑΣΥΘ. Ναι. Κάτι καλύτερο θα γίνει για τους πολίτες της Θεσσαλονίκης όσον αφορά τις συγκοινωνίες. Αυτό είναι το ζήτημα. Το τεράστιο. Αυτός είναι ο στόχος. Αυτός είναι ο στόχος, γι' αυτό είναι το ζητούμενο. Μόνο και μόνο γι' αυτό και γι' αυτό θα κριθούμε. Μόνο και μόνο γι' αυτό έγιναν όλα. Γι' αυτό θα κριθούμε. Αυτό είναι το τελικό. Το bottom line, ας πούμε, η τελική γραμμή την οποία θα μπει. Και εκεί θα κριθούμε όλοι μας αν πράγματι καταφέραμε με αυτήν, με αυτό το εγχείρημα της κρατικοποίησης να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Έχει δείξει όμως η ευρωπαϊκή, αν θέλετε, εμπειρία, ότι στις συγκοινωνίες δεν χωρούν εύκολα τουλάχιστον ιδιωτικοποίησης. Διότι η ίδια η ευρωπαϊκή εμπειρία έχει ορίσει ως κανόνα ότι πρέπει τουλάχιστον το 40-50% να επιχορηγείται από το κράτος, δεδομένου ότι δεν είναι κερδοφόρες αυτές οι επιχειρήσεις, γιατί είναι κυρίως επιχειρήσεις κοινωνικής πρόνοιας και παροχής. Ναι. Επομένως, νομίζω πως είμαστε σε σωστή κατεύθυνση και νομίζω πως θα πάμε καλά. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά, κύριε Μαυραγάνη. Να είστε καλά. Καλό τετράήμερο και σε εσάς και στους ανθρώπους στο Υπουργείο.